σε μια έλξη της προσοχής, όπως είναι το σπήλαιο της Αποκάλυψης και όπως είναι και η Μονή του Αγίου Ιωάννη, έτσι. Όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ πέρα στο σπήλαιο της Αποκάλυψης το 95 μετά Χριστό, ο Άγιος Ιωάννης έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο βέβαια είναι ένα βιβλίο ξεχωριστό, μοναδικό, και το ιερό σπήλαιο κάθε άνθρωπος, κάθε επισκέπτης που θα έρθει στην Πάτμο. Το ιερό λοιπόν σπήλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Σκάλας και Χώρας, σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα από τη Σκάλα και 2,5 από τη Χώρα, είναι κάτι μοναδικό, είναι μια εμπειρία ξεχωριστή, και δεν υπάρχει άνθρωπος που θα έρθει στην Πάτμο και θα μην το επισκεφτεί. Παράλληλα, στη χώρα βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μία μονή ξεχωριστή, γιατί έχει μέσα, εκτός από τα ιερά λείψανα διαφόρων Αγίων, έχει μία βιβλιοθήκη μοναδική, η οποία σύμφωνα με αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν, είναι μία από τις καλύτερες βιβλιοθήκες των Βαλκανίων. Έχει το σκευοφυλάκιο, έχει το μουσείο. Είναι μια δεδαλώδης μονή που αν δεν ξέρεις και αν δεν σε καθοδηγήσουν οι μοναχοί που διαμένουν μέσα, δεν θα μπορείς να βγεις. Είναι μια πολυδέδαλη ιερά μονή. Επίσης είναι ο οικισμός της χώρας. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μοναδικό που πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στους επισκέπτες, οι οποίοι φεύγουν από το νησί μας με τις καλύτερες εντυπώσεις και ανεπιφύλακτα συστήνουν την Πάτμο στους φίλους, στους γνωστούς, στους συγγενείς να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το νησί, γιατί είναι μοναδική εμπειρία την οποία θα ζήσουν. Άρα λοιπόν αυτό που μένει σε όλους τους επισκέπτες που φεύγουν από το νησί, τελικά ποιο είναι? Είναι η ιερότητα του νησιού, είναι η φιλοξενία των κατοίκων, είναι αυτά τα οποία είπα και προηγουμένως στην αρχή, η γραφικότητα, οι άνθρωποι που δείχνουν με ξεχωριστό τρόπο τη φιλοξενία. Είναι κάτι το ξεχωριστό, η κοσμοπολίτικη αυτή ατμόσφαιρα που ζουν, η αρχιτεκτονική παράδοση των σπιτιών του παραδοσιακού οικισμού της χώρας, και είναι και οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Πραγματικά και χωρίς μια είδους υπερβολή, όποιος έρθει στην Πάτμο μένει εντυπωσιασμένος, και να είστε σίγουροι ότι επιθυμεί και ξαναεπισκέπτεται το νησί της Αποκάλυψης. Βέβαια, άλλωστε σε έναν τόπο υπάρχει κάτι πολύ ισχυρότερο από την ύλη, και αυτή είναι η άειλη ατμόσφαιρα και ενέργεια που επικρατεί. Και να ρωτήσω τώρα και κάτι εγώ εσάς ως Δήμαρχο, κύριε Στόικε. Έχουμε δει από τις φωτογραφίες βραχώδες, ηφαιστειογενές και απότομο έδαφος, αλλά και πλούσια ταυτόχρονα ναυτική, θρησκευτική και ακαδημαϊκή ιστορία με τη λειτουργία της Πατμιάδας Σχολής και Ιερατικής Σχολής σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποιος είναι ο τομέας που στηρίζει περισσότερο σήμερα την ανάπτυξη του νησιού? Ο τομέας ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη του νησιού είναι ο τουρισμός. Γιατί το νησί έχει 3.000 μόνιμους κατοίκους και στη συντριπτική πλειοψηφία τους ασχολούνται με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο κάνουμε ως Δημοτική Αρχή είναι στήριξη της τουριστικής κίνησης, και πραγματικά με τα έργα τα οποία έχουν γίνει, έργα υποδομής, και όταν λέμε το λιμάνι, όταν λέμε αφαλατώσεις, φυτά, βιολογικό δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευση, είναι αυτά τα οποία στηρίζουν τον τουρισμό, και η Δημοτική Αρχή έχει δώσει μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα, στη συγκοινωνία. Έχουμε τακτική συγκοινωνία, την καλύτερη συγκοινωνία των τελευταίων ετών, στην καθαριότητα, την στελέχωση του κέντρου υγείας, για να νιώθουν οι επισκέπτες και οι μόνιμοι κάτοικοι ασφαλείς. Είναι ένα νησί που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει κάνει σημαντικά άλματα προόδου, και οι προοπτικές είναι ευίωνες, ώστε το νησί σιγά σιγά θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο
σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία που έχουμε πάρει τόσο από τα πρακτορία, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και τα κρουαζιερόπλοια. Σήμερα λοιπόν, σαφώς και είναι πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η στόχη που μας λέτε ότι έχετε θέσει για την ανάπτυξη του τουρισμού, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν τόσο ιδιαίτερο τουρισμό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο νησί, τον θεματικό, συγκεκριμένα θρησκευτικό τουρισμό. Σήμερα ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως δημοτική αρχή, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το μέλλον, για την εξέλιξη του νησιού? Είναι να συνεχίσετε αυτή την πορεία? Ποιες άλλες προοπτικές έχετε θέσει στο πλάνο σας? Εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε ως στόχο τη Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή, γιατί είμαστε δεύτερη τραετία και βέβαια θα συνεχίσουμε αν... Ξανασυνδεθήκαμε λοιπόν με τον κύριο Στοϊκό που είχαμε μία μικρή διακοπή της τηλεφωνικής μας γραμμής και όπως τον ρωτούσα προηγουμένως, θα ήθελα να μας πείτε κύριε Στοϊκέ, ποιος είναι ο τομέας που στηρίζει σήμερα την ανάπτυξη της ΠΑΤΜΟΥ? Μας είπατε, μας μιλήσατε ήδη για τον τουρισμό, για την έμφαση που έχετε δώσει στις υποδομές της περιοχής, ούτως ώστε να μπορέσει να στηρίξει τους επισκέπτες που έρχονται. Αλλά και τελικά καταλήξαμε στις προτεραιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις οποίες μας μιλούσατε, για την εξέλιξη του νησιού και την επόμενη μέρα. Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι σας και οι προτεραιότητες αυτές? Εκείνο λοιπόν το οποίο λέγαμε και έλεγα είναι το εξής, ότι για τουριστική ανάπτυξη δεν νοείται κυρίως σε νησιά χωρίς έργα υποδομής τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε πως θέσαμε μεγάλη προτεραιότητα και βάση είναι η συγκοινωνία. Επειδή η Πάτμος είναι ένα νησί που δεν έχει αεροδρόμιο, δώσαμε πολύ μεγάλη βάση στην ακτοπολική συγκοινωνία και καταφέραμε να συνδέσουμε την Πάτμο το καλοκαίρι κάθε μέρα από τον Πειραιά και κάθε μέρα από τη Ρόδο που είναι το κέντρο της Δωδεκανήσου. Επίσης βάλαμε τα χύπλωα σκάφη τα οποία τύπου καταμαρά, τα οποία συνδέουν την Πάτμο με τα αεροδρόμια, τα γειτονικά, τη Σάμου, τη Λέρου, τη Καλύμνου και τη ΚΟ. Και τελευταία κάναμε, μετά από μεγάλη προσπάθεια 4 ετών, είμαστε έτοιμοι για να κατασκευάσουμε το πρώτο υδατοδρόμιο στο Αιγαίο. Βγάλαμε όλες τις αδειοδοτήσεις και το καλοκαίρι, τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με την εταιρεία που έχουμε κάνει σύμβαση, θα έρθουν τα πρώτα υδροπλάνα στην Πάτμο. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά έργα, γιατί χωρίς συγκοινωνία δεν μπορεί κανένα μέρος να αναπτυχθεί, τουλάχιστον τουριστικά, αλλά και να εξυπηρεθούν οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Άρα λοιπόν, μεγάλη βάση δώσαμε στα έργα υποδομής και στην καθημερινότητα, που όπως είπα είναι η συγκοινωνία, είναι η καθαριότητα, είναι επίσης η εξυπηρέτηση του πολίτη σε θέματα υγείας, σε θέματα παιδείας, τα οποία βέβαια σε σημαντικό βαθμό τα έχουμε καταφέρει. Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο έχουμε κάνει. Να δώσουμε καταρχήν θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Είναι εξαιρετικά τα όσα μας λέτε και να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή πορεία σε αυτό το καινοτόμο και πρωτοπόρο νησί όπως φαίνεται και καθόλου τυχαίο. Να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά τον κύριο Γρηγόρη Στόϊκο, τον Δήμαρχο της Πάτμου για την όμορφη περιγραφή. Εγώ θα ήθελα να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και θα χαρούμε πολύ και τους φίλους ακροατές που ακούν την εκπομπή σας, αλλά και εσάς να δείτε στην Πάτμο, να σας φιλοξενήσουμε, να δείτε από κοντά αυτά τα οποία περιέγραψα πριν λίγο. Καλή συνέχεια λοιπόν σε εσάς. Καλή συνέχεια.